Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από τα είδη υγιεινής μπέλετ πλακάκια Μίλκας. Θαλίας 31 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, χοντρική λιανική, άμεση εξυπηρέτηση, φροντίδα, εμπειρία. 2310-767-334 και 2310-771-227. Υποκατάστημα στη Λυτή Θεσσαλονίκης. 2940-73-209. Πλακάκια ειδινής Μίλκας. Φροντίζουμε για σας με εμπειρία, με εξυπηρέτηση και φροντίδα. Χορηγός στα αγώνα. Που πάλι στα μπαράζα αλλά δεν κατάφερε. Κώστας Τικόζογλου, διευθύνη του Σπαναγώνα με το Λαυσίδη στη σέντρα για να ακούσουμε και το πρώτο σφύριγμα της έναρξης του παιχνιδιού. Τελευταίο λεπτομέρισμα, το παιχνίδι ξεκινάει. Έτσι λοιπόν, που είδε την ομάδα του στα μπαράζα να παρουσιάζει δυνατή. Ξεκίνησε με τον Χατζόπουλο. Ενώ βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια από τον Καραμουκίδη, η μπάλα τελικά θα φύγει από το πρώτο δοκάρι και θα καταλήξει σε κόρνερ, η πρώτη χαμένη ευκαιρία. Κορμαρίς, ανοίγει την μπάλα. Γούσιος, για να δούμε, σουτάρι. Θα κάνει σε τρακεφαλιά της επαφής, πολύ καλή στιγμή από τον Κιτσούκη που πετάχτηκε στην καρδιά του Χατζόπουλου. Θα στείλει την μπάλα out. Η κατάκτηση της ανόδου. Κότρες όλους. Εδώ ένα σούτ που γίνεται και η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα και γίνεται το 0-1 μετά από λάθος εδώ. Το εκμεταλλεύεται ο παίκτης που είδε έξω τον Χατζόπουλο. Έτσι λοιπόν με τον γκολ αυτό που πετυχαίνει ο Φέμι, η ομάδα του Θερμαϊκού ανοίγει το σκορ και προηγείται 0-1. Δίνοντας και όπως είπαμε πολλές αλλαγές, θέλει να γιορτάσει χαλαρά, αλλά θα προσπαθήσει σίγουρα να αλλάξει τα δεδομένα. Δέχτηκε τον γκολ στο 12ο λεπτό από το Φέμι και απέχει το παιχνίδι και δέχουμε την ισοφάριση. Να λοιπόν η ισοφάριση που έρχεται από τον Μανώλη Λαυτσίδη, ο οποίος το πανηγυρίζει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έγινε αποδείξει από τα πλάγια, έκανε το σουτ, δεν μπόρεσε ο Κορμαρίς. Και έτσι λοιπόν ο Μανώλης Λαυτσίδης φέρνει την ισοφάριση και σίγουρα έξαλλη πανηγυρισμά του Κυβεντούχους. Με τον Μανώλη Λαυτσίδη σίγουρα αγκαλιάζεται. Αντέδρασαν άμεσα στον κόλπο του Φέμι και έφεραν την ισοφάριση με τον Λαυτσίδη με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Τώρα σουτ που γίνεται, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να το αξιοποιήσει ο Τασουλίδης και η μπάλα. Με τον Φέμι στο 12ο λεπτό μετά από το που έγινε, απάντησε το 18 ο Μανώλης Λαυτσίδης σε 1-1 και έτσι το παιχνίδι απέξει νέο κίνητρο. Κιτσούκης τώρα με την μπάλα από δεξιά. Προσπάθεια τώρα για τον Χατζηλούδη, ο οποίος βγάζει μια ενέργεια. Κιτσούκης, για να δούμε, βγαίνει μπροστά. Σουτ, 1-2. 1-2. Να λοιπόν ο Κιτσούκης που βγήκε και έρχεται για δεύτερη φορά ο Θερμαϊκός να περάσει. Να περάσει μπροστά. Να λοιπόν 1-2 με τον Κιτσούκη. Να που ο Θερμαϊκός μπροστά. Από εκεί πέρα δούμε και την ακόμη συνέχεια. Κιτσούκης τώρα με την μπάλα. Αρσενίδης. Γεμίζει. Φέμι. Αλιμπαρούτης. Κιτσούκης. Με την μπάλα από τα πλάγια. Θέλει να γυρίσει. Τελικά έκανε την κίνηση, αλλά ο Χατζόπουλος αντιλήφθηκε. Άπλωσε και μπλόκαρε. Εκτελεί γρήγορα το ελεύθερο. Άπλωσε και μπλόκαρε. Εκτελεί γρήγορα το ελεύθερο. Λαυτσίδης πατάει την μπάλα. Θέλει να γυρίσει, αλλά για να μην το ευνοείται στη φάση. Μίλκας βγαίνει τώρα από δεξιά. Κάνει το σούτα. Πέφτει ο Κορμαρίς. Απλώνει τα χέρια του και μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελέστηκε ο Κιτσούκης. Για να δούμε. Προσπαθεί να ολοκληρώσει τη φάση από κοντά το σούτα. Επεμβαίνει εκεί ο Χατζόπουλος στην προσπάθεια εκεί φιλοξενούμε να απειλήσουμε ένα τρίτο γκολ. Έχει ο Μίλκας. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Ουγόσιος. Το σούτ από τον Κορμαρί. Η μπάλα τελικά παίρνει ύψος και καταλήγει κόρνερ. Πατάει την μπάλα. Καραμουκίδης από κοντά. Σουτάρει. Εξαπαφίζει ο Κορμαρίς, λέει όχι. Παυλίδης. Φέμι. Βγαίνει τώρα από τα πλάγια ο Χατζηλούδης. Θα γυρίσει την μπάλα. Θέλει να τελειώσει τη φάση. Θα γίνει τόσο τα απευθεία. Θα κουταριστεί σε γόνατα από αυτών αμυντικών εκεί του Ισπανικού. Καλυτή. Το πρώτο μήλου. Προσπάθεια τώρα για τον Μαϊκό που επιμένει. Νέο σώτορα που γίνεται. Αυτή τη φορά παρά τις προθέσεις του Φέμι θα καταλήξει πάνω από το δοκάρι και το Χατζόπουλο out. Ασουλίδης. Θέλει να βγει.
Το σουτ που γίνεται, η μπάλα χάνεται ευκαιρία εδώ για να ξεφύγει με ένα τρίτο γκολ στην επιθετική. Αρσενίδης θα κάνει το σουτ, αλλά ο Χατζόπουλος γύρισε πίσω και μάζεψε την μπάλα. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από τα είδη υγιεινής μπέλετ πλακάκια Μίλκας. Θαλίας 31 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, χοντρική λιανική, άμεση εξυπηρέτηση, φροντίδα, εμπειρία. 2310-767-334 και 2310-771-227. Υποκατάστημα στη Λιτή Θεσσαλονίκης. 2940-73-209. Πλακάκια είδη υγιεινής Μίλκας. Φροντίζουμε για σας με εμπειρία, με εξυπηρέτηση και φροντίδα. Χορηγός του αγώνα. Και επιβάλλεται να προσπαθήσουν να κλείσουν με νίκη τη σημερινή χρονιά μαζί με την άνοδο. Σαφώς πολλές. Μίλκας τώρα θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει τελικά out, χάνοντας ευκαιρία εδώ να απαντήσει ο παίκτης του Σμιναϊκού. Τσακρή μπάλα. Γύρισε σε ένα χώρο τώρα που προσπαθεί να γίνει κάποιος ούτε εκεί. Επεμβαίνει, βάζει τα πόδια του τώρα γρήγορα ο Λαχίδης. Για την ευκαιρία, θα σουτάρει εξαπαθής. Βγήκε να ολοκληρώσει τη φάση, δεν μπόρεσε και ο Τσελεκίδης εδώ χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Αριστερά τώρα για να δούμε αυτή την αδικατοχή. Κιτσούκης που επιμένει. Κιτσούκης σουτάρει. Θα κάνει το σούτα Χατζόπουλος, θα πέσει και θα μπλοκάρει. Για να δούμε την ανέργεια του Αναμαντή μπροστά. Ευκαιρία, Καραμουκίδης μόνο στο σουτάρει. Με εξωτερική μεριά, κόρνερ. Ευκαιρία εδώ που θα γίνει σέντρα απευθείας. Η μπάλα από κοντά παίρνει ύψος, πάνω από τα δοκάρια, χάνεται ευκαιρία στην κίνηση πάνω που έκανε ο Τεκίδης να απειλεί στην αισθή. Μίλκας. Έλα, έλα, πάντα με τον κοντά. Βγαίνουμε τώρα εδώ, ο Λαυτσίδης θα σουτάρει και τελικά πάνω θα βγει το δοκάρι. Δεν θα μπορέσει να ισοβαρέσει παρόλο. Έτσι πέρασε την μπάλα στα δίκτυα του Χατζόπουλου με τον Αλίου Λαχτσί να παρακολουθήσει έξω και το σοφάρισε με τον κόλ αυτό το 74. Ήταν μια ωραία ενέργεια που έγινε από τον Παναγιώτη Λαχτσί στον Άγγελο Μέχρι και με τον κατάφερε με ωραία προβολή να σπάξει την μπάλα στα δίκτυα φέροντας το Σμιναϊκός Θερμαϊκός 2-2. Και έτσι σίγουρα να πανηγυρίζουν και έξαλα οι γηπεδούχοι για την εικόνα που δείξανε τουλάχιστον. Και σε 78, να πούμε και τις αλλαγές, το σκόρ είναι 2-2. Ισοφάρισε ο Μανώλη Λαυτσίδης στο 74 μετά από θαυμάσια ενέργεια. Ενώ νωρίτερα σημάδευε το δοκάρι στο 70. Γρήγορα κεγόμαστε, κεγόμαστε γρήγορα. Καλύτερο παιδί. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Θα γίνει τόσο τα απευθείας η μπάλα τελικά η απόδοση από τον Τεμαρή που πραγματικά έπιασε τα άπιαστα όπως λέμε. Θα καυτική ενέργεια από τον Ταρκαμπόλ. Για να τώρα την προσπάθεια του Μιλώνα Λαυτσίδη. Γεμίζει από κοντά το σουτ. Να λοιπόν έρχεται ο Τεκίδης φίλες και φίλοι και φέρνει μπροστά το Σμιναϊκό. Το κόσμο του εκεί στους ανθρώπους του 3-2 με τον εκκληκτικό αυτή τη φορά Τεκίδη. Τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή τον κύριο Τικόσογλου. 3-2 τελικό αποτέλεσμα και οι πανηγυρισμοί δικαιολογημένα για την ομάδα του Σμιναϊκού που αίτητη κλείνει τον κύκλο των αγώνων Μπαράς με τον καλύτερο τρόπο, με ανατροπή στο σκορ παρόλο που βρέθηκε εκτετημένη αν και χαλαρή, νίκησε με τεράστια επιτυχία. Συγχαρητήρια στο Σμιναϊκό για την άνοδο. Ευχαριστώ. Πάμε. 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 Πάμε.
Το τι? Θα στα δώσω μετά εκείνο. Για αυτή την τεράστια επιτυχία. Τελείωσε η χρονιά, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Τελειώσαμε τη χρονιά και σήμερα με νίκη. Είμαι χαρούμενος στα παιδιά που τα δώσαν όλη τη χρονιά όλα. Αξίζουν συγχαρητήρια, την αφαιρούν την νίκη σε αυτούς, γιατί όλη τη χρονιά δώσανε κάτι παραπάνω από το 100% για να έρθει αυτή η επιτυχία. Είμαι χαρούμενος να περάσει η μέρα, να ξεκουραστούμε και να δούμε. Λένε πολλές φίλες. Το είπα πριν με ρωτήσεις, να ξεκουραστούμε και θα το μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουμε κάτι να απολαύσεις. Νομίζω ότι και όσοι φτάσατε πρώτοι. Ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω ότι ήμασταν μια ομάδα η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του προβλήματος, αν μη τι άλλο, είμαστε σταθεροί. Σήμερα αν και χαλαρή, αλλά. Εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι, να ευχαριστήσει και ο κόσμος. Νομίζω ότι δεν είχε κανένα νόημα το αποτέλεσμα. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα! Ο στόχος ήταν μέσα στην τετράδα, μετά μας βγήκαν κάτι μάτς και έτσι δίκαια είμαστε πρώτοι. Και στα μπαράζ και, και στο πρωτάθλημα. Ένα όνειρο πραγματικότητα. Ναι, πραγματικά. Χαίρεσαι που βλέπεις τον κόσμο τόσο χαρούμενο. Χαίρομαι που συνεργάστηκα με τον τερματοφύλακα τον κύριο Μητακίδη. Όνειρό μου ήταν. Και χαίρομαι που χαίρεται ο Βαθύλακος που μας στήριξε όλη τη χρονιά. Ωραία. Για να ακούσουμε και τον Μητακίδη με μια πολύ δυνατή ερμηνεία. Ξεκινήσαμε πολύ χάλια το πρωτάθλημα. Φάγαμε 5 γκολ από τον έτερο διεκδικητή τον Ελευθεριακό. Αποδείξαμε όμως ότι δεν ήμασταν αυτή η ομάδα που ήταν την πρωταγωνιστική. Έδεσε σιγά σιγά η ομάδα και καταφέραμε αυτό, το οποίο ήταν απόλυτα δίκιο. Ήμασταν η πιο σταθερή ομάδα όλη τη χρονιά. Χαίρεται ο Βαθύλακος, χαιρόμαστε εμείς προσωπικά. Χαιρόμαστε που ήρθαμε και γράψαμε ιστορία σε ένα χωριό στο Βαθύλακο. Από εκεί και πέρα, του χρόνου βλέπουμε. Επόμενη μέρα, ακόμα καλύτερα. Επόμενη μέρα για την ώρα θα το ευχαριστηθούμε, θα το απολαύσουμε, θα πανηγυρίσουμε. Και του χρόνου βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Όλα φίλοι, Φώτης Μίλκας θα μας πει αυτό το μαγικό ταξίδι του Σμυναϊκού που έφτασε πλέον στον προορισμό του. Εντάξει, ο στόχος ήταν από την αρχή αυτός, η ομάδα σίγουρα να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την άνοδο. Νομίζω ότι παρά τα κακά αποτελέσματα στην αρχή, μετά βρήκαμε ρυθμό και καταφέραμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Τι μέτρησε περισσότερο? Νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Παρά τα κακά αποτελέσματα στην αρχή, παραμείναμε οικογένεια μέχρι το τέλος. Πέρασες από πολλές ομάδες. Εδώ στο Βαθύλακο αγαπήθηκες? Αρκετά. Αρκετά. Και τους αγάπησα κι εγώ. Ναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Είναι νωρίς να μιλάμε για την επόμενη χρονιά? Πολύ. Πολύ. Ωραία. Για τον κόσμο που σε αποθέωσε, σε αγάπησε, σαν δικό του παιδί. Εντάξει, τα χωριά έτσι είναι συνήθως. Τα παιδιά τα αγκαλιάζουν και τα αγαπάνε. Και εγώ από χωριό είμαι και έτσι θέλω να την αντιμετωπίζουν. Εύχομαι να το απολαύσεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να ακούσουμε το Θέμη που ο Θερμαϊκός ήταν η ευχάριστη έκκληση. Πάλεψε, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε όμως. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη χρονιά. Μετά κάποιες ατυχίες είχαμε χιαστούς, δύο χιαστούς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, όχι τόσο πολύ και στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και το ψυχολογικό. Γιατί τα παιδιά αφήνουν πίσω δουλειές, σπουδές και είναι δύσκολο για αυτούς. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε αυτοί που μείναμε να κάνουμε κάτι καλό. Δεν καταφέραμε να βγούμε κατηγορία, αλλά κάναμε μια καλή χρονιά πιστεύω. Και ο τέλος όλο καλό. Και κρατάς με τα χρώματα. Που γίνεται αυτή εδώ τη στιγμή που δύο παιδιά που παίξαν 90 λεπτά αντίπαλοι κάνουν δηλώσεις μαζί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. 90 λεπτά μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, αλλά μετά είμαστε φίλοι. Θέμη, και εσένα σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαι μια πολύτιμη μονάδα. Αυτό που τα καταφέρετε μπορείτε να το κάνετε τα επόμενα χρόνια. Εννοείται, εννοείται. Μακάρι του χρόνου να τα πάμε λίγο καλύτερα. Και ο τελικά είναι πρωταθλητής. Αυτό απέδειξε. Δεν μπορεί να ανέβει στοιχεία την κατηγορία. Πρέπει να είσαι ικανό. Άρα για να ανέβει και ο Βαθύλακος σημαίνει ότι ήταν πιο ικανό. Και συγχαρητήρια στην ομάδα του Βαθυλάκου. Και καλή πορεία την επόμενη χρονιά στην Α1. Και σε εμάς στην Α. Ευχαριστούμε πολύ. Που ανοίγει την καρδιά του ένας νέος πρόεδρος με όραμα και ιδέες, βλέπει ένα χωριό πραγματικά να έχει φτάσει τεράστια επιτυχία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ που πήρες μέρος σε αυτή τη χαρά που έχουμε.
Θέλω μια δύσκολη χρονιά. Τελείωσε καλά για μας. Είχαμε φιλοδοξίες, τις πετύχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία τον Ζωμένο, τον Δημήτρη τον Ζωμένο. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλο έργο και θα μείνουν στην ιστορία στο χωριό μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά ένας προς ένα. Ήταν δίπλα μας, δεν έλειψαν ποτέ. Παρόν στις προπονήσεις, παρόν στα παιχνίδια. Γράψαν ιστορία όλοι μαζί μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος καλό, όλα καλά. Ξεκινάμε για την καινούργια χρονιά, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Ήταν ένα όνειρο ζωής, η άνοδος. Όνειρο ζωής, ήταν ένα στόχος που είχαμε βάλει. Η ομάδα δεν είχε βγει ποτέ στην Α1 κατηγορία. Το προσπαθήσαμε 2 χρόνια, επειδή πέρσι χρονιά δεν έγινε. Το παλέψαμε, το καταφέραμε. Με πολλή δουλειά και κόπο. Ο κόσμος σας στήριξε σήμερα. Ο κόσμος μας στήριξε, τον ευχαριστούμε πολύ. Το θέλουμε δίπλα μας, το χρειαζόμαστε. Και μακάρι του χρόνου να είναι ακόμα περισσότεροι. Η ομάδα δεν ξέρω αν έχει ακαδημία, σκέφτεται να κάνει στο μέλλον. Η ομάδα έχει μια πάυση ακαδημίας τα τελευταία 4 χρόνια. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες από το καλοκαίρι να τις ενεργοποιήσουμε ξανά. Τώρα μας που είναι να φτάσει ο Βασιλακός, επόμενα χρονιά. Δεν έχουμε Σωτήρη, ταβάνι μας είναι ουρανός. Θα δούμε. Ωραία. Όλα καλά να πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Που σε αγάπησε και σε στήριξε, γιατί είσαι ένας νέος πρώτος με όραμα και ιδέες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, ήταν δίπλα μου. Ό,τι τους ζήτησα ήταν άψογοι, με στήριξαν. Και εγώ τους ευχαρίστησα με τον καλύτερο τρόπο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε επιτέλους το τέλος. Πήραμε αυτό που μας άξιζε. Μπόρεσα και πήρα σε μικρή ηλικία ένα πρωτάθλημα στην Α κατηγορία. Πιστεύω όλοι γράψαμε ένα κομμάτι μιας ιστορίας σε αυτό το χωριό. Συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και εύχομαι τα καλύτερα στους παίκτες μου, στην ομάδα μου. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας στήριξε φέτος. Και αυτά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ακόμα αγαπημένο παιδί. Καλησπέρα και από μένα. Μια δύσκολη σεζόν έφτασε στο τέλος της. Πετύχαμε το στόχο μας. Η χρονιά δεν άρχισε όπως έπρεπε. Άρχισε με στραβά αποτελέσματα. Μετά βρήκαμε το δρόμο μας, τα πατήματά μας και η ομάδα ήταν αίτητη μετά από την τρίτη αγωνιστική, άμα δεν κάνω λάθος, μέχρι και τώρα. Πόσο χαρούμενο σε κάνει τώρα που καταγράφει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι το τρίτο μου πρωτάθλημα που παίρνω. Ελπίζω να. Αυτό ναι, δεν συγκρίνεται. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Το πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας και μας στήριξε και ελπίζω να είναι και του χρόνου δίπλα σε αυτή τη δύσκολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το βλέπει χαρούμενο γιατί τελικά το μαγικό ταξίδι του Βασιλάκου έφτασε στον προορισμό του. Μια πολύ δύσκολη χρονιά με πολύ κόπο και πολλή δουλειά. Στην προπόνηση ήμασταν πάρα πολλά άτομα, έφτασε στο τέλος της, ευχάριστα για μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εδώ πέρα που παρευρέθηκαν, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές φυσικά, για όλη αυτή τη δουλειά, εσάς που εγώ καλύπτατε αυτό εδώ πέρα το γεγονός και του χρόνου συνέχεια, στην Α1 πλέον. Ωραία. Τι θέλεις να πεις στον κόσμο που τον βλέπεις τόσο χαρούμενο και έδωσες μια ιδιαίτερη χαρά για πρώτη φορά? Ένα πρωτάθλημα που ήρθε μετά από μεγάλη προσπάθεια στο Βαθμό. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο, γιατί σε όσα μάτς ήρθανε μας βοήθησαν. Στο κάτω-κάτω για το χωριό εδώ παίζουμε, για τον κόσμο. Αυτούς θέλουμε να ευχαριστήσουμε και ελπίζω και του χρόνου να είναι μαζί μας. Ωραία. Ηλία, μια που βλέπω το Δημήτρη του Ζορμπά, δεν ξέρω αν μπορείς να το φέρετε με τη σημαία και με το κύπελο, αλλά και με το μετάλλιο. Περηφάνεια, αγάπη και ικανοποίηση. Ικανοποίηση, η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς ήρθανε εις πέρας. Αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά από την προετοιμασία. Θέλαμε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά, Σωτήρη, που ο Σπυρνανικός ανεβαίνει στην Α1 κατηγορία. Ευχαριστώ τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο, τη διοίκηση που ήταν δίπλα μας. Μία χρονιά τελειώνει με τα καλύτερα. Είναι η μέρα μας, θα το γιορτάσουμε του χρόνου Α1. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και έρχονται και τα καλύτερα, έτσι Δημήτρη. Ναι, έρχονται και τα καλύτερα. Πιστεύω θέλω μια καλή. Θα πιστεύω του Σπυρνανικού Βαθυλάκου έφεραν αυτή την τεράστια επιτυχία. Ναι, πιστεύω ότι υπήρχε θέληση, υπήρχαν καλά αποδυτήρια, υπήρχε οργάνωση από την ομάδα και από το Συμβούλιο. Είχαμε ανθρώπους που ήταν και εκτός Συμβουλίου δίπλα μας και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι θες να πεις στον κόσμο του χωριού σου που είσαι από εδώ, που σας αγάπησε, σας στήριξε, στα εύκολα, στα δύσκολα ήταν εδώ. Θέλω να του πω ότι τους θέλουμε στο γήπεδο, ότι τους έχουμε ανάγκη, είναι απαραίτητη για την ομάδα μας, όχι οικονομικά, περισσότερο για να τους βλέπουμε απ' έξω, για να μπορούμε κι εμείς να δίνουμε τα καλύτερα για αυτή την ομάδα. Έρχονται πιστεύω περισσότερες χαρές και όλα καλά. Ωραία, και του χρόνου ακόμα μια. Ευχαριστώ Σωτήρη, να σε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, γεια.
Κυρίες και κύριοι,